Ο Γιάννης Βλαχογιάννης μπήκε σε αυτή τη διαδικασία πρώτα-πρώτα γιατί ήταν ένας αισθαντικός άνθρωπος. Συνδέονταν με ηρωικούς τόπους. Την Δυτική Στερεά και γενικά τη Στερεά, αλλά και όλη την Πελοπόννησο και τα νησιά. Ωστόσο, ο Βλαχογιάννης αναπτύχθηκε σε μία περίοδο κατά την οποία ορίμαζε η μεγάλη ιδέα. Η Ελλάδα πάλλονταν κυριολεκτικά από αυτήν την πλευρά των πραγμάτων, δηλαδή αναζητούσε τον τρόπο που με ηρωικούς αγώνες ξανά θα επεξέτεινε τα όρια της χώρας, συμπεριλαμβάνοντας τους αδελφούς που δεν βρίσκονταν εντός αυτών. Ο Βλαχογιάννης, απόγονος σουλιωτικών οικογενειών, θαυμαστής του 21, συνειδητοποίησε ότι τα αρχεία του 1821 πρώτον πρέπει να φυλαχθούν επειδή είναι υποχρέωση των Ελλήνων και δεύτερον πρέπει να γίνουν γνωστά για να ενισχυθεί το ηθικό των Ελλήνων σε αυτή τη φάση, την κρίσιμη φάση της ιστορίας τους. Το έργο του Βλαχογιάννη εντάσσεται στο κλίμα του 19ου αιώνα, του ρομαντισμού, που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά τον Ευρώπη οπωσδήποτε και την Αμερικανική Ήπειρο, που ζητάει τους λαούς να στραφούν στην ιστορία τους για να εκτιναχθούν στο μέλλον, να αντλήσουν ήθος, γραμμή, νοοτροπία από τους σπουδαίους προγόνους και να τους μιμηθούν επαυξάνοντάς τους σε μία νέα πορεία. Χάρη στον Βλαχογιάννη διασώθηκαν χιλιάδες έγγραφα από ιδιωτικά κυρίως πεδία προερχόμενα σημαντικών οικογενειών. Έχει σημασία αυτό διότι τα κρατικά έγγραφα που είχαν παραχθεί, τα έγγραφα υπηρεσιών, είχαν διασωθεί σε ένα βαθμό από τις δημόσιες υπηρεσίες, έστω και αν δεν είχε γίνει συνειδητή η αξία τους ακόμη και τότε. Ωστόσο, ο Βλαχογιάννης κατενόησε ότι είναι πολύ σημαντικό επίσης να διασωθούν αρχεία που προέρχονται από άτομα και οικογένειες, διότι το 21 βγήκε πέρα από τη δράση οικογενειών σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι το οποίο έκανε. Διέσωσε προσωπικά αρχεία, οικογενειακά αρχεία και μας έδωσε ένα τεράστιο πεδίο, συμπληρώνοντας το μοσαϊκό της Επανάστασης του 21 με πηγές της εποχής. Είναι μεγάλο πράγμα οι πηγές της εποχής. Τα παιδιά σήμερα χρησιμοποιούν πολύ την τεχνολογία. Έχουν πληροφορίες συνολικές από όλη τη γη και πολλές εμπειρίες εξ αυτού που όμως δεν βλάπτουν, δεν πειράζουν καθόλου την αρχική πηγή. Όλοι γινόμαστε ευαίσθητοι από την ανατροφή μας, από το στενό μας περιβάλλον, την οικογένεια, τον τόπο μας, τους δασκάλους μας. Και από αυτή την πηγή και τα σημερινά μας παιδιά είναι πολύ ευαισθητοποιημένα για το 21 και πηγές σαν αυτές που δημιουργούνται τώρα για τον Βλαχογιάννη συμβάλλουν σε αυτό. Δηλαδή, τα νέα μας παιδιά ενισχύουν την ευαισθησία τους, θωρακίζουν τις αξίες τους μέσα από τη συμβολή όχι μόνο του Βλαχογιάννη, αλλά και εκείνων των φίλων που ασχολούνται τώρα με την προβολή του ήθους και της προσφοράς του Βλαχογιάννη. Το 21 είναι απόλυτα σύγχρονο. Ζούμε στην ουσία πάνω στις γραμμές που έστησε το 21, τις πολιτικές, τις ιδεολογικές, τις διπλωματικές επιλογές του και στις νοοτροπίες που έστησε. Εξ αυτού είναι τωρινό. Ωστόσο, για να το κατανοήσει κανείς ότι είναι τωρινό, πρέπει να του εξηγηθεί από άτομα που έχουν μελετήσει το πράγμα και μπορούν να δώσουν τις συντεταγμένες. Μόλις δοθούν οι συντεταγμένες, αμέσως κατανοεί κανείς ότι το 21 δεν είναι 200 χρόνια πριν, είναι σήμερα, σήμερα, τώρα που μιλάμε. Ο Βλαχογιάννης με το έργο του μας έδωσε τη βάση για τις σημερινές μας ευαισθησίες. Γιατί
μας δίνοντας τις πηγές του 21, μας έδωσε τα όπλα και τα εργαλεία για να κατανοήσουμε σήμερα πόσο σύγχρονο είναι το 21. Ο ίδιος, με το παράδειγμά του, μας μιλάει και αλλιώς. Καθώς δόθηκε ανιδιοτελώς αυτό που έκανε, πιστεύοντας ότι συμβάλλει στο μέλλον της χώρας, προέβαλε ακριβώς τις αρετές του ανθρώπου και του συνόλου. Αυτό που μας χρειάζεται σήμερα.